Πάω και αράγω, ρε Δημήτρη. Πώς αφήνουν ένα τόσο πετυχημένο project αυτοί οι άνθρωποι, ρε φίλε. Τον έβαλε και τον αράγω. Αφού δανεικό ήταν. Δανεικό ήταν. το παιδί. Το project. το project. Α. Τι γίνεται, ρε φίλε, καλημέρα. Καλή σπάει, εβδομάδα. Ρε. Καλό μήνα να έχουμε. Ναι. Χρόνια πολλά στον Κωνσταντίνο, στην Ελένη. Έχουμε και πολλούς, ε. Ναι, ναι. Ελένη Μπούντου, η Ελένη Πούλου, ο Κώστας ο Βασιλόπουλος. Ποιους άλλους έχουμε? Ο Κώστας ο... Ο Σουγιάς. Ο Κώστας. Ο Κώστας. Ο Κωνσταντίνος. Ναι. Τα φιλιά μας ο Κωνσταντίνο. Η Έλενα. Η Ελένη. Ο Ντίνος. Η Έλεν. Ο Καραμητρούσης δεν φίλε. Ούτε Καραμητρούσης. Τέσσερις. Πόσο? Είναι Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνος Καραμητρούσης δεν φίλε. Είναι, παρότι αριστερά, ανήκει στην αριστερά, χρησιμοποιεί το βασιλικό κομμάτι του ονόματος του. Κωνσταντίνος. Γαλαζοαίματος αριστερός. Τι άλλο. Ποιους άλλους έχουμε, ρε. Πολύς κόσμος. Στον ΠΑΟΚ δεν έχουμε κανέναν. Κώστας... ποδοσφαιριστής. Ναι. Παράγοντας. Έχει πλάκα να μην έχει κανέναν. Ναι, δεν έχουμε Κώστα. Α, δεν είναι πετυχημένη η ομάδα. Το μπάσκετ. Ούτε το μπάσκετ. Ο Κώστας... Ο Βασιλιάδης. Πού είσαι, ρε Βάσκε. Το στείλουμε μήνυμα. All time classic. Πού είσαι, ρε Βάσκε. Είτε άλλο... είναι εδώ, είτε δεν είναι. Τι, Παστελόνια, Βέρτα. Ναι, ναι, το έχουν βρει. Το έχουν βρει ρόλο εκεί πέρα. Πάει, απλώνεται στη γωνία, πάρε τα μέσα. Ο Κώστας. Ο Κώστας Μπίσεσβαρ. Ο Σλούκας. Ο γνωστός. Ο Σταφυλίδης. Ο Σταφυλίδης Κωστάκη. Μου ζητήσε πάρα πολύ ρούχα. Σταφυλίδης και Βασιλιάδης. Του λέω πότε θα με ντύσεις με τα ρούχα της εταιρείας σου. Μου λέει, έλα, πάμε, ρε, πού είναι το μαγαζί, στο Ρεόκαστρο. Πάλι καλά που δεν το έκανες στο Βελβεντό. Σε βιοτεχνία. Δεν ξέρω. Μαγαζί πρέπει να είναι. Η Πολύνα Τριγωνίδου γιορτάζει. Πώς τη βλέπεις την Πολύνα, εμείς τη φτιάξαμε και αυτήν. Εμείς τη βάλαμε στα μίντια πρώτη. Μίλησέ μας για τα θέματα της ημέρας. Θέματα της ημέρας είναι βέβαια... Ο Μπουτάρης. Ο Μπουτάρης. Καλά, πραγματικά πρέπει να κλείσει το Facebook και το γενικά το Twitter, όλα να κλείσουν για δύο μέρες. Εσύ τα χρησιμοποιείς, εσύ τα χειρίζεσαι. Εντάξει, και τα αξιοποιείς. Επικροτείς τώρα να βαρέσουν ένα 76χρονο άνθρωπο. Ξέχω να συμφωνείς, διαφωνείς, αυτό είναι μια άλλη. Το Facebook γιατί το αναφέρεις. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γράφουν. Δεν μπορείς να φανταστείς τι γράφουν. Ωραία, σκέψου ρε Μίτσο, έχουμε έναν άνθρωπο, τον παππού μας ξέρω εγώ, που είναι 76 χρονών και μαθαίνουμε ότι κάποιοι τον βαρέσανε. Ο οποίος έχει ένα θεσμικό ρόλο. Α, το θεσμικό ρόλο, ξέχνα το αυτό, ρε. Ξέχνα το, έχει θεσμικό ρόλο, ναι. Εγώ απομονώνω μόνο αυτό που σου λέω. Απομονώνω αυτό που σου λέω. 76 και κάποιοι το χτυπήσανε. Πάμε 20 χρόνια φυλακή. Μετά. Επειδή είναι 76χρονο. Ναι, ρε φίλε, δεν βαράσει 76χρονο άνθρωπο. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή, δεν γίνεται. Άσε όλα τα άλλα. Συμφωνεί, διαφωνεί, οι απόψει του, το πώ τα λέει, αν έχει πολιτικό ορθό λόγο ή δεν έχει κτλ. Κτλ. 76χρονο άνθρωπο. Και πέσανε και πολλοί μαζί πάνω. Ναι, το, δηλαδή. Τι κάνετε, ρε, πού νομίζω ότι βρίσκεστε. Τέλος πάντων, ξέχωρα από το ότι επειδή διάβασα τις συναδέλφους που είναι μπασμένοι στον πολιτικό και στο τοπικό γίγνεσθε, είναι ξεκάθαρα ένα δρομολογημένο πέσιμο, εντάξει. Με fake news να διαδέχεται το ένα το άλλο το τελευταίο 48ωρο πριν την εκδήλωση. Και δεν έχουν καμία σχέση οι πόντι με αυτό. Καμία σχέση. Θυμίζουμε ότι έφυγε από τη ζωή ο Χάρη Κλίν. Ο Χάρη Κλίν. Στα 78 του χρόνια, έχοντας σοβαρά προβλήματα υγείας και κινητικά και αναπνευστικά, με φιάλες οξυγόνου κατάφερνε να αναπνύει το τελευταίο διάστημα. Έξι, νομίζω ότι μετά το θάνατο του Νίκου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Επιβαρύνθηκε πάρα πολύ. Όπως λοιπόν συμβαίνει πάντα, γιατί αυτό είναι η ζωή, το φυσιολογικό είναι να φεύγουν πρώτα οι γονείς και μετά τα παιδιά. Όταν συμβαίνει το αντίθετο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη διαχείριση από τους γονείς και πολύ δύσκολα αντέχουν. Συνήθως δεν αντέχουν. Αυτή είναι η αλήθεια. Άμα είναι και μεγάλη ηλικία. Και πάμε στα δικά μας, τα αθλητικά. Όπου τι έχουμε, όπου έχουμε ένα σύλλογος, μια ομάδα. Μόνο το μπάσκετ δεν έμεινε να παίζει αγώνες. Ναι. Το πετυχημένο project του μπάσκετ. Δηλαδή. Νομίζω είναι πετυχημένο. Τετράδα δεν ήταν ο στόχος. Τετράδα. Ναι. Ήταν ένας από τους στόχους, ναι. Ναι, ήταν στόχος να κάνει και ελληνικό κορμό, όπως εξηγούσαν το προηγούμενο διάστημα. Ο ελληνικός κορμός, ναι, είναι ένα κομμάτι. Ο άλλος στόχος ήταν
να παίξει ένα πιο ελκυστικό μπάσκετ. Παίζει ένα πιο ελκυστικό μπάσκετ. Για ποιον? Τι, για ποιον παίζει ελκυστικό? Για τον εαυτό του. Αχα, άλλο ρε φίλε, γίνεται μια άκου να δεις τώρα. Θα πρέπει να αποκτήσουμε μια συνείδηση φιλάθλου. Ωραία. Εγώ ασυναίσθητα φέτος έχω πάσει πολύ περισσότερα παιχνίδια από τα προηγούμενα. Θα πάω και εγώ τώρα με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Να δω το Διαμαντίδη. Δεν παίζει ο Διαμαντίδης στον Παναθηναϊκό. Σταμάτησε. Σταμάτησε. Και κοροϊδεύει τον Ντόντσιτς στη διαφήμιση του Μόλτο. Ναι. Ο οποίος Ντόντσιτς χθες στα 19.30 έπαιζε λες και είναι 38. Δίκαια πρωταθλήτρια Ευρώπης η Ρεάλ Μαδρίτης. Ξεκάθαρα και φαινόταν νομίζω από τον ημιτελικό. Μπράβο της. Ό,τι πήρε, πήρε φέτος πανευρωπαϊκά. Ναι, αλήθεια. Ως σύλλογος. Αλήθεια είναι αυτό. Πάμε παρακάτω. Θα κάνουμε και ένα πολύ ωραίο event στο τελικό του Champions League σαν Λίμπερο και με το σύνδεσμο της Λίβερπουλ εδώ πέρα στη Βερίας. Μήπως παίρνουμε ξεκάθαρα θέση υπέρ μιας ομάδας. Ναι. Εγώ δεν αντιπαθώ τη Ρεάλ. Δεν αντιπαθώ τη Ρεάλ. Να ξέρεις. Δηλαδή θεωρώ ότι η Ρεάλ μας έχει δώσει σημαντική. Αλλά η Λίβερπουλ είναι η ιδέα. Ναι, η Λίβερπουλ είναι η ομάδα μας που μεγαλώσαμε. Υποστηρίζουμε από μικρή στο εξωτερικό. Δεν πετάμε και μολότοφ άμα βρούμε έναν οπαδό της Κάουντεν μυθικά που στη γωνία, αλλά. Είμαστε λίγο πριν από μικρά. Τι να κάνουμε τώρα. Έλεγες για τον μπάσκετ όμως. Για τον μπάσκετ. Για το project. Γίνονται κάποιες εξαγγελίες από την ΚΑΕΠΑ το καλοκαίρι. Ωραία. Με ελαφρά αυξημένο budget. Να πάει λίγο στη μετάβαση από την εποχή Σούλη Μαρκόπουλου που ήταν πάρα πολύ πετυχημένο στον ΠΑΟΚ. Είναι μια οχταετία, δεν είναι εύκολη μετάβαση. Ναι, δύσκολο, δύσκολο. Για άλλες ομάδες. Η απόφαση παίρνεται για να παίξει ο ΠΑΟΚ κάτι πιο θελκτικό. Μήπως και ενεργοποιηθεί το κοινό. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμένα σαν Σταύρο, στη διάρκεια της σεζόν, πρώτη στην αρχή στεναχωρηθήκαμε αρκετά, με τράβηξε τον μπάσκετ. Δηλαδή πήγα σαν φίλαθλος. Ωραία. Το κακό είναι, φίλε, ότι δεν έχει την ανταπόκριση που θα έπρεπε. Είναι η αλήθεια. Είναι άδικο για την ομάδα, νομίζω. Είναι άδικο για την ομάδα γιατί όντως οι εξαγγελίες της διοίκησης σε συνδυασμό με τους λόγους που προσέλαβαν τον Ηλία Παπαθεοδόρου έγινε πραγματικότητα. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αλλά υπάρχει μια βασική απάντηση νομίζω που δεν αφορά μόνο τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και ο φίλος της ΑΕΚ στα ελληνικά παιχνίδια δεν πήγε. Ο φίλος της ΑΕΚ δεν έχει την πασχετική παιδεία για του δικού μας φιλάθλου. Η ΑΕΚ είναι μία έτσι, μία γιουβέτση. Ωραία. Εμείς πάντα είχαμε πασχετική παιδεία στον ΠΑΟΚ. Ωραία. Η ΑΕΚ πήρε έναν τρόπο το 69, το 68, πότε το 68. Εντάξει. Και από εκεί και πέρα έψαχνες να βρεις την ΑΕΚ και δεν υπήρχε πουθενά. Δεν υπάρχει όραμα. Εμφανίστηκε δεκαετία του 90 με τον Φιλίππου. Πώς λεγόταν αυτός, δεν? Ναι, Φιλίππου. Ναι. Σφάγε. Και μετά εξαφανίστηκε πάλι. Δηλαδή δεν υπάρχει μια σταθερά με την ΑΕΚ. Εμείς είμαστε μια σταθερά. Ακόμα και στα πολύ. Παραδοσιακά έχουμε value for money ομάδες. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ένα επίπεδο μέσα στο κλαμπ. Δεν πάντα σημαίνει ότι ο φίλαθλος είναι τόσο δεμένος και τόσο πιστός με την ομάδα μπάσκετ. Κακός. Αφού δεν είναι. Κακός. Κακός. Όχι να πας να βλέπεις να, πούμε, να πετάνε σέντρες αντί για σουτ και να πηγαίνεις. Νομίζω ότι φέτος άξιζε. Περνούσαμε ωραία. Όταν δεν σφυρίζαν ό,τι να είναι. Μετά μας ανέβαζαν 900 φυγμούς. Αλλά έπαιζε ωραίο μπάσκετ το ΠΑΟΚ. Και παίζει ωραίο μπάσκετ το ΠΑΟΚ. Φίλε, αυτό που τις κάνει στη ΣΑΕΚ προχθές. Είναι ξεφτελιστικό, εντάξει. Γιατί, ποιο? Φίλε, τώρα να παλεύει ο άλλος μέσα στην έδρα του έχοντας 5 φορές το μπάτζετ πάνω από σένα, να σε πλησιάσει και όποτε φτάνει στους 2 ή στους 4 να τρώει 6 και 7 μηδέν σερί. Το πάλεψε αρκετά και ο Σκηνάς, είναι αλήθεια. Σαν να τους λυπήθηκε λίγο ήταν. Στο τέλος, τελευταίο τρίλεπτο. Άστο, τελευταίο τρίλεπτο είναι ξεφτελισμένο αυτό που κάνουν τώρα, είναι αδιανόητο. Αλλά δεν έφτανε μετά, εντάξει, δεν γινόταν να πετύχει. Πάρα πολύ καλή η παρουσία της ομάδας μπάσκετ. Πολύ ωραία παιχνίδια, ενέργεια, ομαδικό πνεύμα, συμμετοχή από όλους, ταχύτητα, πολύ πόντι. Είναι και φορμαρισμένοι. Προχθές βάλανε κάποια φοβερά σουτ. Κι όμως φίλε τον Betaway, για αυτό τον πήρες. Συζητούσα για τον Betaway. Όταν τον πήρε ο ΠΑΟΚ, σε αυτούς τους Γάλλους ήταν 7ος ξένος. Και έλεγε ο Παπαθεοδόρου με τον Ζουνάτζη, διότι κοίταξε να δείτε, είναι παίκτης Ευρωλίγκας, απλά δεν έχει αυτό το περιβάλλον εκεί πέρα. Ωραία. Και ξαφνικά να πούμε στο παιχνίδι με τον Λαύριο και τα δύο με την ΑΕΚ, δες μέσους όρους. Νομίζω έχει 24 πόντους μέσω όρο. Είναι ο πρωταγωνιστής. Έχει ξεπεράσει τον Γκος σε αυτόν τον ρόλο. Αυτό.
και το κάρφωμα που κάνει στον Καβαδάρε, φίλε, είναι η φάση της πενταετίας για τον ΠΑΟΚ. Δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια φάση. Μπορεί να είναι και η φάση του πρωταθλήματος φέτος. Που δεν τις έχω δει όλες. Λέβιξτον, θυμίζω. Ο Λέβιξτον, που ήταν και τεσάρι. Ο Λέβιξτον ήταν τεσάρι και το εντυπωσιακό δεν είναι τόσο το κάρφωμα του Λέβιξτον, όσο ότι είναι στη μούρη του Μουρεσάν. Ναι. Στη μούρη. Δεν πήγε από πάνω του γιατί είναι αδύνατο από πάνω του. Ο Πέντεγουέι κάρφωσε με το κεφάλι. Μπήκε μέσα. Φοβερή εικόνα μιας ομάδας 600.000 να παίζει πολύ ωραίο ομαδικό μπάσκετ απέναντι σε κάποιους παίκτες 3-3,5 εκατομμυρίων που κάνανε ο καθένας του κεφαλιού του σε όλα αυτά τα παιχνίδια. Και αυτή μια επιτυχία του μπασκετικού ΠΑΟΚ που πήρε εύκολα και δίκαια την πρόκριση τετράδα. Τώρα είναι το πρόβλημα. Τώρα είναι το πρόβλημα και τώρα είναι το θέμα ότι δεν μπορείς να πας παραπάνω. Όχι, θα αυτό είναι το όχι, κακό. Κάτι που κερδίζει η ομάδα αυτή και νομίζω πρέπει να τονίσουμε όλοι είναι ότι ξαφνικά δείχνει έναν λόγο για να επενδυθούν κάποια λεφτά παραπάνω. Για μένα αυτή τη στιγμή, έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ δομημένος, του Σαββίδη, ρε. Έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ δομημένος, αν όχι από του Σαββίδη, μπορεί να προσελκύσει. Ωραία. Ήσουν παρόν την προηγούμενη Κυριακή, πώς μίλησε για τον μπάσκετ. Μία πρόταση είπε και πώς μίλησε για όλα. Και πώς μίλησε για τον μπάσκετ. Για τον μπάσκετ είπε, καλά είμαστε εκεί, αξιοπρέπεια διατηρούμε, εντάξει πάμε παρακάτω. Δεν τον πείθει, δεν είναι δεμένος, δεν θέλει. Γιατί συμφωνεί σε αυτό το πράγμα, δεν υπάρχει όραμα. Εγώ λέω ρε φίλε ότι με 3 εκατομμύρια ομάδα 3,5 χτυπάς διάδα. Με τη δομή που έχεις. Έτσι λέω εγώ. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι μια ομάδα που θα στηθεί από τον Μπάνε, τον Σταυρόπουλο, τον Ζουνατζίδη και τον Παπαθεοδόρου με 3,5 εκατομμύρια δεν θα είναι ανταγωνιστική απέναντι σε αυτόν τον Ολυμπιακό, ωραία, και ίσως με τον Παναθηναϊκό? Δεν τον έχουν πείσει. Εγώ λέω ότι αυτό απέδειξε η ομάδα φέτος. Και δεν τον πείθηκε η εικόνα του γηπέδου. Εντάξει, η εικόνα του γηπέδου, φίλε, άμα διεκδικεί κάτι θα είναι άλλη. Έσον. Φτάνει, σπηριά βγάλαμε. Για ΠΑΟΚ μιλάμε, ρε φίλε. Για ΠΑΟΚ μιλάμε. Για μια δεν είναι ΠΑΟΚ αυτός. Ομάδα του ΠΑΟΚ μιλάμε. Αύριο έχει εκλογές ΑΣ μεθαύριο. Δεν είναι ΠΑΟΚ αυτός. Για να μιλήσουμε, για να παρευρεθείτε, να ενημερωθείτε, να ακούσετε τι έγινε, πώς έγινε. Θα συνεχίσει ο Κατσαρίς, θα υπάρχει ένα άλλο κάτι. Δηλαδή, τι είναι ΠΑΟΚ. Μόνο ο Πέλκας είναι ο ΠΑΟΚ. Να πω εγώ. Να πω πρώτο στον ΑΣ. Ναι. Θα σκυνηγητώ και πόλεμο. Εγώ πρώτο. Ναι. Γενικές συνελεύσεις εκτός Μπινελίκη. Θα φροντίσω να μην υπάρχει η δημοκρατία. Ναι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα για να ξεκινήσουμε να μιλάμε για όλα τα θέματα που πάνε στον ΠΑΟΚ. Με στοίχημαν, για στοιχηματισμό σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, με όλες τις μοναδικές λειτουργίες, cash out, token bet, speed bet, στοίχημαν.gr, με Regina, ήδη αξεσουάρ μπάνιου και υδραυλικά σε επιλεγμένα καταστήματα, reginabanio.gr. Και βεβαίως NAC Shoes και ο ΠΑΟΚ δίνεται με NAC Shoes, η ανδρική συλλογή στο NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Το μπάσκετ του ΠΑΟΚ λοιπόν πάνω από όλα, πρώτα από όλα αυτές τις ημέρες. Η ομάδα η οποία συνεχίζει, η ομάδα που αποδίδει εκπληκτικό μπάσκετ για τα δεδομένα της και μετά το ποδόσφαιρο. Τα περιμένετε. Περιμένετε, φίλε. Το ποδόσφαιρο. Κάτσε λίγο, γιατί δεν μας φάγατε με το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ, τι. Έλα, ναι, ένα-δύο. Δεν με ακούω καλά, Χρήστο. Δεν πειράζει. Με έχεις ανοιχτό, ακούγομαι κανονικά. Ο φίλος ο 203 σημειώνει, μας λείπουν τα φτερά, μέσα εισαγωγικά, δεν ξέρω τι εννοεί, και η κάλυψη ενός δυνατού παράγοντα για μια εκτόξευση στο μέλλον. Αυτό μας φρενάρει, αν είχαμε budget της ΑΕΚ, θα ήμασταν δεύτεροι, σημειώνει εδώ ο φίλος. Ο 203. Για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ που βεβαίως συνεχίζει τη χρονιά, αλλά είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται τώρα λίγο απολογιστικές. Δεν ξέρω, θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε. Εντάξει, η χρονιά συνεχίζει, στο τέλος γίνεται ο απολογισμός. Πάντως ένας στόχος έχει επιτευχθεί και για αυτό το στόχο θα μιλήσουμε με τον πρωταγωνιστή αυτής της χρονιάς, τον προπονητή της ομάδας του ΠΑΟΚ, τον κύριο Λία Παπαθεοδόρου. Coach, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Πρωταγωνιστές είναι πάντα οι παίκτες σε οποιαδήποτε σπορ.
Είναι λίγο κλισέ αυτό, κύριε Ρεπό. Η πραγματικότητα. Όπως είναι η πραγματικότητα. Στον άλλο σου κατευθύνει. Εκτός κάνει εσύ αφύλαχο που πα στο γήπεδο για να δει τον προπονητή. Που κάθεται στον παππού και κάνει βόλτα γύρω του. Τη δουλειά του. Τη δουλειά του, αλλά του παίχτε πάνω να δει. Τα ενδάλματα είναι οι παίχτε. Οι ενδάλματα οι παίχτε. Ο Απόλλωνας ο Τσόχλας είναι δικό μα ένδαλμα. Πραγματικά. Τον σεβόμαστε απεριόριστα και δυστυχώ. Τι να πω τώρα, ότι και ο Κώστας Χαραλαμπίδης κάπως έτσι, εντάξει, ας μην το πούμε αυτό, αλλά αυτό μας θύμισε, αυτό μας θύμισε η περιπέτεια αυτή. Ναι, θεωρώ ότι ο Απόλλωνας είναι λίγο πιο τυχερός από ότι ήταν ο Κώστας. Ναι. Ο Κώστας είχε ένα εξαιρετικά σοβαρό τραυματισμό, μία αναστρέψιμο ουσιαστικά για να επανέλθει στην εργοδράση. Ενώ ο Απόλλωνας δείχνει ότι ο τραυματισμός που με σκληρή δουλειά θέληση που έχει ο ίδιος, από ό,τι φαίνεται, θα μπορέσει να το επιτρέψει τα μέσα περίπου της επόμενης σεζόν να είναι παρόν. Μακάρι, μακάρι. Μακάρι, γιατί είναι το δυσάρεστο των ημερών αυτό, που από ό,τι είδαμε σας επηρέασε όλους και ήταν η πρώτη κουβέντα. Μας επηρέασε. Μας επηρέασε όλους, γιατί είναι ένα παιδί το οποίο θες πρέπει να το ζήσεις λίγο από μέσα για να καταλάβεις τι προσφέρει στην ομάδα, τι ηγετικές ικανότητες έχει, πόσο σέβεται το σύλλογο στον οποίο είναι και είναι και ένα ζωντανό παράδειγμα για τους αρκετούς νέους παίκτες που έχουμε στο ρόστερ μας αυτή τη στιγμή. Και μας επηρέασε όλους ο τραυματισμός, είναι αλήθεια. Θα λέγατε τα ίδια λόγια και για τον Βαγγέλη τον Μαργαρίτη, για όλη την προσφορά στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Κοιτάξτε, ο Βαγγέλης είναι λίγο διαφορετική η περίπτωσή του σε σχέση με τον Άπο. Έχει πιο μεγάλο χρόνο συμμετοχής, πιο σημαντικό χρόνο συμμετοχής αγωνιστικά μέσα στο γήπεδο από ό,τι έχει ο Άπο. Mm. Ο Βαγγέλης είναι μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση παίκτη. Έπαιξε πολύ αργά στην Α1. Άργησε να κάνει καριέρα στο υψηλό επίπεδο, αλλά θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια πλην του Αθηναϊκού Ολυμπιακού είναι ο καλύτερος power forward στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι. Και παρότι λέτε ότι άργησε, πραγματικά τον έχουμε χορτάσει και συνεχίζει να μας γεμίζει με την παρουσία του. Πραγματικά έχει εξαιρετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά και στο κομμάτι της αγωνιστικής μας λειτουργίας θα έλεγα ότι είναι παίχτης κλειδί. Κύριε Παθεδόρου, συγχαρητήρια δέχεστε ή να τα αφήσουμε για το τέλος της χρονιάς? Όχι, έχουμε ακόμα μπροστά μας πράγματα. Mm-hmm. Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο πρέπει να προχωρήσουμε και σαν σύλλογος και σαν ομάδα και σαν οργανισμός. Πετύχαμε ένα πολύ σημαντικό στόχο από αυτούς που είχαμε θέσει στην αρχή της χρονιάς. Το δεύτερο σημαντικότερο στόχο από αυτούς που είχαμε θέσει στην αρχή της χρονιάς. Ο πρώτος ποιος ήταν? Να γίνουμε ομάδα. Ναι. Όχι, να γίνουμε ομάδα με βάση με τα στοιχεία τα οποία θέλαμε εμείς. Ναι, ναι. Να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο σαν φιλοσοφία μπορούμε και θέλαμε να υποστηρίξουμε. Mm-hmm. Αυτό το καταφέραμε μετά τις γιορτές, μετά τα Χριστούγεννα. Μπήκαμε σιγά σιγά στη φιλοσοφία την οποία είχαμε στηρίξει από την αρχή της χρονιάς. Είχαμε προσπαθήσει, είχαμε επενδύσει πάρα πολλές ώρες. Με κορύφωση νομίζω το τελευταίο τρίμηνο. Οπότε ο πρώτος στόχος πραγματοποιήθηκε. Και ο δεύτερος στόχος μας ήταν το αποτέλεσμα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να μπούμε, να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω σε σχέση με πέρσι. Αυτό το καταφέραμε, νομίζω με πολύ ωραίο και έτσι εμφαντικό τρόπο, απέναντι και σε ένα πολύ αξιόλογο αντίπαλο. Και γι' αυτό είμαστε σίγουρα χαρούμενοι και ικανοποιημένοι, αλλά η χρονιά έχει μπροστά της ακόμα περίπου ένα μήνα και θα πρέπει να τελειώσουμε με τον τρόπο που πρέπει. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Ένας μήνας ακόμα μπάσκετ είναι ό,τι καλύτερο. Να μας δείξει κάτι να βλέπουμε. Γιατί είπαμε ότι εσείς ήταν πρωταγωνιστής. Ο ΠΑΟΚ είχε πράγματι ως πρώτο στόχο να αλλάξει τη φιλοσοφία. Εσείς πρεσβεύατε μια μπασκετική φιλοσοφία γνωστή. Εσείς επιλεχθήκατε. Εσείς ήσασταν ο πρωταγωνιστής για να βγει αυτό. Μετάβαση. Γιατί μιλάμε για μια μετάβαση τώρα. Εντάξει, μια οχταετία ενός πετυχημένου προπονητή δεν είναι εύκολο να γυρίσει η σελίδα. Κλονίστηκε καθόλου μέσα στη χρονιά το πιστεύω σας, η αισιοδοξία σας? Γιατί πέρασαν δύσκολες ημέρες, δύσκολες εβδομάδες. Και νομίζω ότι πριν το Ρέθυμνο ήταν η πιο κρίσιμη στιγμή για εσάς. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Κοιτάξτε, όταν δημιουργείται μια καινούργια προσπάθεια, όταν υπάρχει μια καινούργια φιλοσοφία και όταν, όπως είπατε και εσείς, υπήρχε ένα παρελθόν πολύ σημαντικό με έναν άνθρωπο που είχε αφήσει το στίγμα του στην ομάδα, τον κύριο Μαρκόπουλο, για τον οποιοδήποτε νομίζω θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να έρθει στον ΠΑΟ και να δημιουργήσει κάτι καινούργιο. Όχι μόνο για μένα. Όχι μόνο για την Ιδρώπα Παθεοδόρου, που είναι ένας νέος προπονητής, αλλά και ακόμα και ένα πολύ πιο έμπειρο προπονητή από μένα. Mm-hmm. Αυτό όμως ήταν κάτι το οποίο το είχα σκεφτεί και εγώ προσωπικά πριν αποδεχτώ την πρόταση του ΠΑΟΚ. Το είχαμε συζητήσει πάρα πολλές φορές με τη διοίκηση και ξέραμε ότι θα συναντήσουμε δυσκολίες
και ξέραμε ότι στο κομμάτι που δεν θα υπήρχαν τα αποτελέσματα που θέλαμε, θα υπήρχε κριτική, θα υπήρχε μια αρνητικότητα και ίσως ένα άσχημο κλίμα, αλλά ήμασταν πάρα πολύ αποφασισμένοι, νομίζω, όλοι εδώ που είμαστε μέσα στην ομάδα του ΠΑΟΚ, να υποστηρίξουμε αυτό το κάτι καινούργιο που θέλαμε. Και γι' αυτό το λόγο νομίζω τα καταφέραμε. Ξέρετε, όταν είσαι μέσα στο πρόβλημα, όταν είσαι μέσα στην καταιγίδα που λένε, δεν μπορείς να πάρεις ακριβώς μυρωδιά τι συμβαίνει απ' έξω. Ξέρεις ότι είσαι μέσα στην καταιγίδα. Εμείς προσπαθήσαμε να συνεχίσουμε τη δουλειά μας, να διορθώσουμε κάποια πράγματα, να επιμείνουμε σε κάποια πράγματα που κάναμε σωστά και με τη βοήθεια της τύχης, από τη στιγμή που σταματήσαμε να μας προβληματίζουν σοβαροί τραυματισμοί, νομίζω ότι η ομάδα εξελίχθηκε μέρα με τη μέρα, μήνα με το μήνα και κατάφερε να πετύχει αρκετά πράγματα από αυτά που είχαμε σχεδιάσει στο ξεκίνημα της σεζόν. Ναι. Κακά τα ψέματα, η ΑΕΚ στο ελληνικό μπασκετικό, το οποίο είναι μεγάλος αντίπαλος για τον ΠΑΟΚ, είναι πέρα από το οικονομικό, λίγο πολύ τους ίδιους στόχους έχουν. Το να κερδίσετε την ΑΕΚ δύο φορές την κανονική περίοδο, να έχετε δύο νίκες παραπάνω στο πρωτάθλημα των 26 αγώνων και να κερδίζετε και άλλες δύο φορές στα play-off τόσο καθαρά, τι δείχνει απέναντι στην ΑΕΚ που πήρε το κύπελλο, πήρε το Champions League. Κοιτάξτε, το μέγεθος των δύο ομάδων ιστορικά είναι μεγάλο. Mm-hmm. Από την αφετηρία βέβαια που ξεκινάει κανείς τη σεζόν, θα έλεγα ότι δεν ξεκινήσαμε από την ίδια αφετηρία. Η ΑΕΚ τελείωσε την περσινή σεζόν με ένα προπονητή και ξεκίνησε με τον ίδιο προπονητή τη σεζόν της. Η ΑΕΚ εδώ και τρία χρόνια επενδύει πάρα πολλά χρήματα για να στελεχώσει το ρόστερ της. Εμείς δεν βρισκόμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Δεν μπορούμε να λέμε ότι είμαστε στην ίδια αφετηρία με την ΑΕΚ. Άρα λοιπόν οι στόχοι μας ήταν διαφορετικοί. Μπορεί να παίζαμε στην ίδια διοργάνωση και στο ελληνικό πρωτάθλημα, μπορεί να παίζαμε στην ίδια διοργάνωση και στην Ευρώπη, αλλά οι αφετηρίες δεν ήταν οι ίδιες. Θεωρώ ότι, όπως είπα και στη συνέντευξη τύπου μετά τα παιχνίδια, ότι η αξία του ηττημένου δίνει και δόξα στον νικητή. Mm-hmm. Ότι καταφέραμε και κάναμε ένα πολύ σημαντικό finish στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να αποφύγουμε το μεγαλύτερο από τα ονόματα που θα μπορούσαμε να μας τύχουν στη διαδικασία των play-offs. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσαμε να το ελέγξουμε φυσικά και έπρεπε να προσπεράσουμε και αυτό το σκόπελο. Εμείς καταφέραμε με όπλο τη συγκέντρωσή μας το κίνητρο που είχαμε απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο και την λειτουργία μας, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξαιρετικό επίπεδο, την αγωνιστική μας λειτουργία, να κερδίσουμε άλλες δύο φορές σε διάστημα τριών ημερών μια ομάδα που έχει πραγματικά πολύ μεγάλα προσόντα, πολύ μεγάλες δυνατότητες και για αυτό το λόγο, όπως είπα και πριν, αξίζουν συγχαρητήρια στους πρωταγωνιστές που είναι οι παίκτες μας. Εντάξει, εμείς θα πούμε βεβαίως αυτό που βλέπουμε, εσείς ίσως να μην το σχολιάσετε, ότι από τη μία υπήρχε μια ομάδα που όλα λειτουργούσαν με ομαδικό πνεύμα και από την άλλη κάποιες μονάδες που προσπαθούσαν στο ένας εναντίον ενός ή στο ένας εναντίον πολλών να κάνουν πράγματα. Εντάξει, αυτό είναι δικό μας συμπέρασμα. Κοιτάξτε, η κάθε ομάδα και ο κάθε προπονητής προσπαθεί να πάρει πράγματα σε σχέση και με το υλικό που έχει. Ναι. Θεωρώ ότι το παιχνίδι αυτό της ΑΕΚ, όπως είπατε, στηρίζεται σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην ατομική ικανότητα. Της έδωσε δύο τίτλους. Δεν μπορούμε να λέμε ότι, ξέρεις, δεν μπορούμε να το κατηγορήσουμε εισαγωγικά, καταλάβατε. Κάθε ομάδα έχει τη δική της φιλοσοφία, τη δική της κουλτούρα και αναλόγως με το υλικό που έχεις πρέπει να μπορείς και να προσαρμόζεσαι και στο παιχνίδι. Ο συνδυασμός της ατομικής ικανότητας, της προσωπικότητας δηλαδή των παιχτών σου με την ομαδική λειτουργία είναι το τέλειο. Αλλά αυτό το έχουν λίγες ομάδες, πάρα πολύ μεγάλες ομάδες και λίγες ομάδες, μπορεί να το έχουν όλοι. Εγώ πάντως και σε ατομικό επίπεδο τεράστιες διαφορές στα παιχνίδια με την ΑΕΚ δεν είδα, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή αυτά που κάνει ο Πέτουγουεϊ στα παιχνίδια με την ΑΕΚ δεν είδα κανέναν άλλο να τα κάνει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στα μεγάλα σούτ που πήρε. Γενικά. Είναι λίγο υποκειμενικό η αξία. Έχει να κάνει με την ψυχολογία, με την πίστη στο πλάνο, έχει να κάνει με χίλια δύο πράγματα. Έχει να κάνει με. Κοιτάξτε, η αξία, ειδικά στο μπάσκετ, ο καθένας θεωρώ ότι παίρνει αυτό που του αναλογεί. Δηλαδή το μπάσκετ είναι πολύ δίκαιο, πολύ δίκαιο σπορ. Δεν υπάρχουν, δεν πληρώνεις υπεραξίες στο μπάσκετ. Στο μπασκετικό χρηματιστήριο, ας πούμε, ο Μάνι Χάρης κοστίζει κάποια χρήματα δικαιολογημένα. Ναι. Αντίστοιχα, ο Λάκι Τζόουνς κοστίζει κάποια χρήματα στον ΠΑΟΚ με βάση αυτό που είναι και αυτό που κάνει. Δεν πληρώνεις υπεραξίες. Από εκεί και πέρα όμως
Έχουμε δει πάρα πολλές φορές ομάδες και παίχτες να γιγαντώνονται μικρότερης δυνατοτήτων και ομάδες με πολύ μεγάλες δυνατότητες και παίχτες με πολύ μεγάλες δυνατότητες να παίζουν λίγο πιο κάτω από αυτό που είναι. Αυτό συμβαίνει στον αθλητισμό, γι' αυτό και είναι αλλιώς θα λέγαμε ότι η ΑΕΚ θα βγει σίγουρα τρίτη, ο Παναθηναϊκός ή ο Ολυμπιακός θα βγει σίγουρα πρώτος ή δεύτερος, δεν θα υπήρχε πρωτάθλημα. Δεν παίζουν ρόλο μόνο τα μπάτζετ δηλαδή. Ένας φίλος μας θυμίζει ίσως το αποθυμένο της χρονιάς, που πάλι για τη χρονιά μιλάμε, πάλι δεν τελείωσε, αλλά είναι αυτό το οποίο του έμεινε τα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Καρσίγιακα. Είναι και δικό μας αποθυμένο. Θα το θυμάστε και εσείς. Το θυμόμαστε γιατί θεωρώ ότι στη σειρά εκείνη είχαμε δυνατότητες με βάση την εικόνα των δύο ομάδων να προκριθούμε. Ελέγξαμε το πρώτο παιχνίδι σε πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα κακό κομμάτι στο τέλος του παιχνιδιού μείωσε πάρα πολύ τη διαφορά σε σχέση με αυτό που υπήρχε 5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι. Και μας τύχησε και σίγουρα το κρατάμε. Αλλά θεωρώ ότι επειδή αυτό κυρίως είναι κομμάτι χαρακτήρα, δηλαδή τι χαρακτήρα έχει σε μια ομάδα και πόσο εύκολα μπορεί να κρατήσει μια διαφορά, πόσο εύκολα μπορεί να απεξέλθει σε μια πίεση, εμείς δείξαμε βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Δηλαδή πλέον η ομάδα, τα παιχνίδια που πηγαίνουν στο τέλος, κατά μεγάλο ποσοστό, τα δύσκολα τα κερδίζει, τα ελέγχει. Και προχθές είχαμε διαφορές 10-12 πόντων στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ προσπαθούσε να επιστρέψει, ξαναπήγαινε το παιχνίδι στους 2-3 πόντους, αλλά εμείς καταφέραμε με όπλο τη λειτουργία μας στην επίθεση να κερδίσουμε τα παιχνίδια. Άρα κάτι κερδίσαμε και από αυτό. Ναι. Παρόλο ότι είναι γεγονός ότι μας τύχησε το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί δείξαμε ότι μπορούσαμε να κάνουμε πράγματα. Κύριε Παθαδόρου, μας ενδιαφέρει πολύ από εσάς για αυτό που συζητάμε νωρίτερα, για το όραμα που ίσως λείπει από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, λόγω του πώς είναι δεδομένο το ελληνικό μπάσκετ και ως πρωτάθλημα. Ίσως είναι μια απάντηση γιατί το γήπεδο δύσκολα θα γεμίσει. Γιατί ο ΠΑΟΚ θα τερματίσει τρίτος, τέταρτος, πέμπτος. Και θα σου πει ο άλλος, τι σημαίνει αυτό. Έχετε μια απάντηση? Κοιτάξτε, αυτό το θέμα είναι πάρα πολύ σύνθετο. Με δύο κουβέντες από την άποψή μου, ναι, από αυτό που ζω αυτό το διάστημα. Από τη μία πλευρά, εγώ δεν γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι γέννημα θρέμα ΠΑΟΚΣΙΣ. Αλλά ακούω πάρα πολλούς και βλέπω εδώ πάρα πολύ κόσμο, οι οποίοι αγαπάνε παθολογικά την ομάδα τους. Είναι άρρωστοι με την ομάδα τους, που λέμε. Όταν αγαπάς λοιπόν την ομάδα σου παθολογικά, δεν σημαίνει ότι πρέπει να είναι πρωταθλήτρια κάθε χρόνο για να την υποστηρίζεις. Δεν σημαίνει ότι κυνηγάς μόνο το αποτέλεσμα. Όταν ο ΠΑΟΚ λέμε όλοι μας ότι είναι μια ιδέα, υποστηρίζεις αυτή την ιδέα 100% ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Εγώ αυτή είναι η φιλοσοφία στο δικό μου τρόπο σκέψης. Άρα λοιπόν, το ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να διεκδικήσει την πρώτη θέση ή τη δεύτερη θέση, γιατί υπάρχει ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, δεν συνεπάγεται με το γεγονός ότι δεν μπορεί ένα γήπεδο όπως είναι το δικό μας, με τις συνθήκες που επικρατούν στο γήπεδό μας, να μην έχει τη στήριξη του κόσμου και το ενδιαφέρον του κόσμου που του αναλογεί. Με βάση τον μπάσκετ που παίζει η ομάδα, με βάση τον ελληνικό κορμό παιχτών που βλέπει ο φίλαθλος θέλει να δει παίχτη ο οποίος θα ταυτιστεί μαζί του. Ο Έλληνας παίχτης λοιπόν είναι βασικό στοιχείο στην ομάδα του ΠΑΟΚ. Ναι. Έλληνας παίχτης νέος, ταλαντούχος όπως είναι ο Κόνιαρης, Έλληνας παίχτης έμπειρος όπως είναι ο Τσόχλας και ο Μαργαρίτης, Έλληνας παίχτης ενδιάμεση ηλικίας όπως είναι ο Χρυσικόπουλος και ο Κατσίβελης. Αυτή είναι μία πλευρά της δικής μου σκέψης. Άρα λοιπόν η στήριξη στην ομάδα θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερη. Από την άλλη πλευρά είναι ξεκάθαρο ότι από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ δεν έχει ξεκάθαρο ιδιοκτήτη, δηλαδή δεν έχει έναν άνθρωπο ο οποίος θα στηρίξει 100% την κατάσταση οικονομικά, δεν μπορεί να κάνει να προχωρήσει άμεσα στο επόμενο βήμα. Ο ΠΑΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, δεν το λέω τώρα φέτος με την δική μου παρουσία, χτίζει. Χτίζει πράγματα τα οποία μπορούν πραγματικά να του δώσουν την κατάλληλη όθηση, αν βρεθεί ένας άνθρωπος να επενδύσει παραπάνω χρήματα. Γύρω-γύρω από την ομάδα, στον ΠΑΟΚ, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δουλέψει πάρα πολλά χρόνια, πάρα πολλές ώρες, έχουν περιστοιχίσει την ομάδα και η ομάδα είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα από τη στιγμή που πάρει την απαραίτητη όθηση, ναι, την οικονομική όθηση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Ας το πάμε λίγο χρηματοοικονομικά λοιπόν. Έτσι όπως είναι δομημένος ο οργανισμός του ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός, με ποιο νούμερο θα μπορούσε να μπει στη διάδα, να διεκδικήσει? Δηλαδή, είχαμε μια κουβέντα τις προάλλες με έναν μπασκετικό φίλο μου, τέλος πάντων, και μου λέει ότι με 3-3,5 εκατομμύρια ο ΠΑΟΚ μπορεί να γίνει ανταγωνιστικός. Για μπάτζετ καθαρό μιλάμε τώρα, αθλητικό. Ναι. Εντάξει. Ναι. Θα μπορούσε να γίνει αυτό, με αυτό το νούμερο?
Είναι υποκειμενικό, το ξέρω. Αλλά... Ναι, με ακρίβεια, ακριβώς δεν μπορώ να σου πω νούμερο, αλλά θα πρέπει να συνδυαστεί το νούμερο που είπες, ναι, το νούμερο που είπες, με το γεγονός ότι δεν παίζεις μόνος σου, τι κάνουν και οι άλλοι. Δηλαδή, ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός. Ναι. Πρέπει να δεις λοιπόν ποια είναι η βάση αυτών των δύο ομάδων, τι χρόνο, ή μάλλον να το πω διαφορετικά, τι ημερομηνία λήξης έχει αυτή η βάση που έχει αυτή η ομάδα, για να μπορείς να προσδιορίσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια αν αυτό το νούμερο είναι αρκετό ή όχι. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός περνάει. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός. Γίνεσαι κατανοητός. Εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός λοιπόν αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια φάση πολύ μυστήρια. Ο Παναθηναϊκός έχει χάσει τον παλιό κορμό που είχε και σιγά σιγά μεγαλώνουν και κάποια ακόμα. Ωραία, και σιγά σιγά θα εμφανιστούν οι συνθήκες να πεις ότι με αυτό το νούμερο μπορώ να γίνω ανταγωνιστικός απέναντι σε αυτούς. Ποιο είναι αυτό το νούμερο? Εδώ είναι το θέμα. Γιατί είναι αυτό που λέω. Είναι ένα νούμερο κοντά εκεί που λες εσύ, γιατί με αυτόν τον τρόπο μπορείς τον καλό σου παίχτη, ο οποίος μπορεί να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο, θεωρώ εγώ, ναι, στο ελληνικό μπάσκετ, τον Αντώνη Κόνιαρη, να τον έχεις στην ομάδα σου. Ναι. Άρα λοιπόν έχεις ένα βασικό point guard, Έλληνα, και ξεκινάς από μια βάση πολύ μεγάλη. Μπορείς ένα αντίστοιχα καλό Έλληνα παίχτη να τον προσεγγίσεις διαφορετικά, όταν έχεις την οικονομική δυνατότητα και δεν του προσφέρεις 3 δραχμές, αλλά του προσφέρεις 5 δραχμές. Και ένα, υγιές project, εντάξει. Γιατί εκεί και είναι ένα βάση. Υγιές project, ακριβώς. Ξαναλέω και πάλι, ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές, έχει μεγάλες δυνατότητες, έχει ένα καταπληκτικό γήπεδο με εγκαταστάσεις, έχει ανθρώπους και ένα περιβάλλον που δεν το έχει καμία ελληνική ομάδα, καμία, θα το υπογράφω αυτό το πράγμα, καμία ελληνική ομάδα, με αξιοκρατική προσέγγιση, με τεχνοκρατική προσέγγιση, με αγάπη για το σύλλογο, και χρειάζεται ένα συγκεκριμένο πράγμα, το συζητήσαμε πριν, για να κάνει το επόμενο βήμα. Μάλιστα. Και ενώ θα χαρούμε πραγματικά τους αγώνες ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός, τους αγώνες ίσως με τον Προμηθέα στην πορεία, την ομάδα της επόμενης σεζόν πώς τη φαντάζεστε? Δεν έχω ξεκινήσει να φαντάζομαι ακόμα, γιατί φαντάζομαι το παιχνίδι της Πέμπτης που έχουμε μπροστά μας. Ναι. Δεν θέλω να πάω τόσο μακριά. Εμείς αυτό που θέλουμε, και αυτό που είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό και ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή που το έχουμε πει, είναι η ομάδα να εξελίσσεται, να βελτιώνεται. Άρα λοιπόν θέλουμε να κρατήσουμε στο τέλος της χρονιάς τα καλά χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης ομάδος, τα οποία νομίζω είναι αρκετά. Έχουμε πλέον μια καλή βάση αποτελεσμάτων, ποιοτικών χαρακτηριστικών από πρόσωπα που περιβάλλουν την ομάδα και μπορούμε να επενδύσουμε πάνω τους και να προσθέσουμε πράγματα τα οποία φέτος μας έλειψαν. Τα οποία θα τα πούμε στην πορεία. Θα τελειώσει και αυτή η σειρά, γιατί και αυτό, προσέξτε κάτι εδώ, μιλάμε για μια κατάσταση στην οποία όλοι κρινόμαστε κάθε φορά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε μια επιτυχημένη πορεία, είναι δεδομένο, αλλά το πώς θα τελειώσει ο τελευταίος μήνας, για μας είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, εμείς θέλουμε να προπονήσουμε την ομάδα μας αυτό το μήνα. Θέλουμε να εξελίξουμε την ομάδα μας, ότι δεν είναι ένας μήνας που πετύχαμε ένα στόχο. Θέλουμε να κερδίσουμε και άλλα πράγματα. Μπορεί να μην καταφέρουμε να κάνουμε νίκη με τον Παναθηναϊκό, αλλά θέλουμε να δείξουμε υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο απέναντι σε αυτήν την ομάδα. Θέλουμε να, στην επόμενη φάση με τον Προμηθέα, το πιο πιθανό, να είμαστε πολύ δυνατοί εκεί, μέχρι εκεί. Επενδύουμε λοιπόν στο κατά πόσο υπάρχει κίνητρο μέχρι το τέλος, γιατί όπως γνωρίζετε, οι πρωταθλητές παίζουν μέχρι τον Ιούνιο. Ναι. Το 80-90% το Μάιο σταματάει να παίζει. Εμείς θέλουμε να φτάσουμε στο πιο υψηλό επίπεδο. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και αυτό θα είναι ένα σημείο αξιολόγησης για μας τα επόμενα παιχνίδια. Μια τελευταία πορεία που έχω εγώ και αφορά πρόσωπο. Επειδή μίλησα για τον Betway πριν, μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έφυγε, αν κατάλαβα καλά, κακή κακός από τη Γαλλία, και ξαφνικά βλέπουμε έναν άνθρωπο να πρωταγωνιστεί και να κάνει όργια εδώ. Τι εικόνα είχατε όταν τον αποκτήσατε αυτόν τον παίκτη? Μιλάω για τα παιχνίδια από τον Λαύριο και μετά, εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε, ο Betway αποφύτησε πριν από 2 χρόνια από ένα κολέγιο του Νεμπράσκα, με πάρα πολύ καλά νούμερα, με πάρα πολύ καλή παρουσία. Έχει αφήσει υποσχέσεις ότι θα μπορούσε να μπει και στον draft εκείνης της χρονιάς. Τελικά δεν μπήκε. Είναι ένας παίκτης που τον παρακολουθούσαμε όλο αυτό το διάστημα. Δεν μπορούσαμε να τον πλησιάσουμε οικονομικά. Είναι παίκτης σε άλλο επίπεδο από τις δυνατότητες του ΠΑΟΚ. Αλλά επειδή παρακολουθούμε τις εξελίξεις και είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε κινήσεις σε σχέση με τη δυναμική που έχουμε, την οικονομική δυναμική που έχουμε, όταν παρουσιάστηκε αυτή η ευκαιρία,
ήταν για μας έτσι, εδώ πω έτσι, ένα λαχείο, το οποίο επειδή και αυτός ήθελε πάρα πολύ να έρθει στον ΠΑΟΚ, ήρθε με πάρα πολύ, ένα πάρα πολύ μικρό συμβόλαιο, γιατί ήθελε να έρθει. Είχε καλύτερες προτάσεις και από το ελληνικό πρωτάθλημα, από ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος, οικονομικά, αλλά ήθελε να έρθει στην ομάδα μας. Ήθελε να παίξει στο Champions League, ήθελε να παίξει σε ένα μεγάλο σύλλογο. Και αξιολόγησε την πρόταση που του κάναμε, την οικονομική, που δεν ήταν πολύ μεγάλη, και ήρθε. Είναι ένας καλός παίχτης, με καλή προοπτική, ο οποίος έχει περιθώρια βελτίωσης, ειδικά στο κομμάτι της πνευματικής του ετοιμότητας. Είναι ένα νέο παιδί, πολύ συναισθηματικό, αλλά έχει ικανότητες και δυνατότητες να κάνει και άλλα πράγματα. Μάλιστα, το κατάλαβε ο Καβαδάς αυτό πάρα πολύ καλά. Και κάτι τελευταίο, εντάξει, γιατί ένας από τους αντιπάλους που ξεπεράσατε με μέθοδο, με πλάνο, με επιχειρήματα, σοβαρός αντίπαλος, γιατί γίνανε πολλά πράγματα, ήταν και η διαιτησία. Και εσείς εξοργιστήκατε πολλές φορές εκεί στο δύσκολο διάστημα. Αυτό πώς το καταφέρατε? Και πλέον υπάρχει μια ισορροπία. Εντάξει. Όλοι καέ. Όλοι καέ το καταφέρατε. Ναι. Εγώ δεν το έχω ισορροπήσει πάντως, τα ξέρετε, κουτς. Δηλαδή, δεν είναι. Με κάτι βλέπω εκεί πίσω που κάθεσαι. Κοιτάξτε, το κομμάτι της διαιτησίας είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, όπως γνωρίζετε, στον αθλητισμό και στα ομαδικά σπορ. Το πρόβλημα, κατά την άποψή μου, είναι μεγάλο. Έχει πέσει το επίπεδο? Έχει πέσει το επίπεδο με την έννοια ότι πλέον υπάρχουν διαιτητές οι οποίοι υψηλού επίπεδου, οι οποίοι δεν σφυρίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα, ναι, λόγω της κόντρας της Ευρωλίγκα με τη FIBA, ένα το κρατούμενο. Και το δεύτερο κομμάτι, το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκυται στο γεγονός ότι δεν μπορεί οι διαιτητές, που είναι ένα κομμάτι του παιχνιδιού πολύ σημαντικό, δεν μπορεί οι προπονητές να είναι επαγγελματίες, οι αθλητές να είναι επαγγελματίες και οι διαιτητές να είναι ερασιτέχνες. Δεν συνδυάζεται αυτό το πράγμα. Ή θα είμαστε όλοι επαγγελματίες και θα ασχολούμαστε όλοι 100% με τη δουλειά μας, άρα θα επενδύσουμε χρόνο, άρα θα επενδύσουμε, θα αφιερώσουμε χρόνο να γυμνάσουμε το κορμί μας, να εξελίξουμε το παιχνίδι μας, να γίνουμε καλύτεροι αθλητές, να τρέξουμε πιο γρήγορα, να έχουμε καλύτερες αποφάσεις. Όταν λοιπόν ο διαιτητής στην Ελλάδα είναι ερασιτέχνης και κάνει άλλες δύο δουλειές για να ζήσει και αφιερώνει 50 λεπτά από τη ζωή του την ημέρα σε αυτό που κάνει, δεν μπορεί να έχει την ίδια δεν μπορεί να έχει την ίδια αξία με τον παίκτη που αφιερώνει 8 ώρες την ημέρα τη ζωή του ή τον προπονητή που αφιερώνει 12 ώρες την ημέρα τη ζωή του. Και δεν μπορεί να είναι το ίδιο ικανός. Εμείς θέλουμε να μας κρίνουν άνθρωποι και να μας αξιολογούν άνθρωποι σε αυτό το πράγμα που παίζεται, το παιχνίδι που παίζεται, οι οποίοι έχουν γνώση 100% του αντικειμένου, έχουν μόρφωση και επιμόρφωση πάνω σε αυτό το κομμάτι και είναι επαγγελματίες και ζουν από αυτό. Το ξεπεράσατε. Το ξεπεράσατε. Πάντως νομίζω ότι ισορροπήσατε. Δεν ξοδέψετε πολύ ενέργεια σε αυτό το κομμάτι. Κάνατε. Αυτό το τελευταίο τρίλεπτο με την ΑΕΚ, πώς αντέξατε και ήσασταν ήρεμοι? Ήταν σίγουρος θα κερδίσει. Τι σίγουρος? Άλλα δύο σφυρίγματα ήταν. Πώς ήταν σίγουρος? Πραγματικά, coach, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι η γειτονιά πλέον νομίζω ότι είμαι ηλίθιος. Δηλαδή, τσιρίζω, κάνω ράνο, λένε ότι έχουν ψυχοπαθεί εκεί. Πραγματικά το τελευταίο τρίλεπτο πώς αντέξατε? Δεν το έχω καταλάβει ακόμα. Κοίταξε, η προετοιμασία μιας ομάδας περιλαμβάνει πάρα πολλά κομμάτια. Ακόμα και αυτό, δεν τους είπατε, παιδιά, είχαμε προετοιμαστεί, ήμασταν καλά προετοιμασμένοι σε όλα τα επίπεδα και νομίζω ότι αυτό φάνηκε και στα δύο παιχνίδια. Βέβαια. Και πάλι συγχαρητήρια, καλό μήνα στις επόμενες υποχρεώσεις σας. Και καλή συνέχεια. Καλό μήνα, καλό μήνα. Αλλά δεν είναι ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη σήμερα. Είναι άκρος ερωτική και ηλιόλουστη. Είναι κάθε μέρα. Είναι πως τη βλέπει ο καθένας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας. Αυτά από τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Παπαθεοδόρου, που πραγματικά πιστεύουμε ότι είναι από τους πρωταγωνιστές της χρονιάς για τον ΠΑΟΚ. Γι' αυτό συμφώνησε ο ΠΑΟΚ μαζί του, για να πρωταγωνιστήσει με τη φιλοσοφία του και παρά τις περιπέτειες, παρά τις δυσκολίες, τα κατάφερε. Και βλέπουμε αυτό που ήθελε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Πρέλεβιτς και οι συνεργάτες του, να βλέπει ο κόσμος. Τώρα, το κατά πόσο συγκινείται ή όχι ο κόσμος και για ποιο λόγο μπορεί να μην συγκινείται τόσο πολύ, είναι άλλο θέμα το οποίο συζητάμε κάθε φορά. Ξεφύγαμε, πήγαμε και τέταρτο. Ένα μικρό διάλειμμα να επιστρέψουμε και με τα ποδοσφαιρικά. Κλείνουμε την πρώτη ώρα με Naxos, με Regina, τα κορυφαία αξεσουάρ μπάνιου και φυσικά με Stoiximan, την κορυφαία εταιρεία στοιχηματισμού και για ποδόσφαιρο και για μπάσκετ και για όλα. Μετά από τη μεγάλη και σε διάρκεια συνέντευξη με τον Ηλία Παπαθεοδόρου, προχωράμε, αφήνουμε για λίγο το μπάσκετ
το μπάσκετ, όπου μας είπε ο coach ότι την Πέμπτη ξεκινούν οι αγώνες του Παναθηναϊκού. Αυτό κατάλαβα. Και αν ακούει ο Νίκος Μοσχοβίτης, έχει βγει πρόγραμμα να ενημερώσουμε τον κόσμο. Αν ακούει. Πάμε, συνεχίζουμε με το ποδόσφαιρο. Με τον... καταφέραμε έτσι και πήγε μια 25. Ναι, μιλήσαμε για αρκετή ώρα. Ναι. Φίλε, η μπασκετική είναι άλλο επίπεδο. Ναι, μιλάς με άνθρωπο και σε καλύπτει και τον ακούσουμε ευχαρίστηση τώρα. Τι να λέμε. Α, έχουμε τώρα τον Λουτσέσκο. Ο Λουτσέσκο είναι καλός. Να είχαμε κανέναν άλλο. Υπάρχει μια μεγάλη συνέντευξη στη Ρουμανία. Okay. Όπου γράφουν οι Ρουμάνοι, θα μας τα πει λίγο η Ελένη, ότι γράφουν ο κορυφαίος Ρουμάνος που πονείς αυτή τη στιγμή. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Βρες μου ένα Ρουμάνο που πονείς. Δεν ξέρω. Αλλά το να θεωρούν αυτή τη στιγμή να το γράφουν έτσι, ότι είναι ο κορυφαίος Ρουμάνος προπονητής σε μια χώρα που, εντάξει, έχει. Έχει και παράδοση ποδοσφαιρική, έχει και προπονητές γνωστούς. Αν τα κατάφερε και τους έχει πείσει ότι αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος από όλους, είναι μεγάλη υπόθεση. Λοιπόν, ο Νίκος Μοσχοβίτης μας ενημερώνει ότι δεν υπάρχει ακόμα οριστικό πρόγραμμα. Άρα προφανώς η ομάδα ξέρει μόνο το ότι παίζει την Πέμπτη, γιατί πρέπει να κάνει και τα πλάνα της για το μπάσκετ, και θα δούμε στην πορεία πότε θα γίνουν και τα ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Στο ποδόσφαιρο βλέπουμε εδώ τον Πέλκα, τον Χαρίση, τον Γκίτσιου, τον Λουτσέσκου. Βλέπουμε τις γυναίκες του ΠΑΟΚ που κατέξαν το πρωτάθλημα και μπράβο. Βλέπουμε ακαδημίες. Τα μεταγραφικά όμως είναι σε πρώτο πλάνο για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Και σε πρώτο πλάνο βεβαίως είναι το όνομα το οποίο αποκάλυψε η Φόρτσα το Σάββατο, του Σουηδού 32χρονου Βένμπλουμ, πρώην παίχτη της ΤΣΚΑ Μόσχας. Ναι. Ένας ποδοσφαιριστής που, τι να πεις τώρα κύριε Λουτσέσκου, ότι δεν είναι σκληρός και δεν βαράει. Βαράει. Άρα, αφού λέμε και λες άλλα και... Έχει όλα τα στοιχεία που ψάχνει ο Λουτσέσκου, δεν ξέρω την ταχύτητά του. Τον θυμάμαι, τον έχω δει πολλές φορές. Έπαιξε φέτος 12 παιχνίδια σέντερ φορ. Δεν σου δίνει και άλλο θέμα. Αυτό είναι αδιανόητο. Επειδή έχει παιδεία, ρε. Επειδή έχει μυαλό. Πες μου άλλο παράδειγμα. Που παίζει χαφ και κεντρικός χαφ και σέντερ φορ. Ναι. Όχι τώρα κατά σύμπτωση και από έτυχε 20 λεπτό. Όχι, προγραμματισμένα ξεκινάει να παίξει σέντερ φορ ο χαφ. Υπάρχουν δύο μεγάλες νίκες στο Champions League της ΤΣΚΑ με τον Βέρμπλουμ σέντερ φορ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή το διπλό στη Λιόν. Στο ποδόσφαιρο ευρωπαϊκά τέτοιο φαινόμενο που μπορεί να υπάρχει να το θυμόμαστε εμείς. Κοίτα τα χαρακτηριστικά του. Είναι, ξέρει μπάλα, έχει όγκο, έχει αντίληψη και έχει και τον γκολ ερχόμενος κατά τις πίσω ζώνες. Δεν είναι δηλαδή σαν φόρ απλά. Έχει το μοναδικό στοιχείο που έχει επιπλέον είναι ότι μπορεί να και παίζει και πλάτη. Αυτό κάνει. Ναι. Δεν είναι δηλαδή ότι έχουν οι δύο θέσεις κοινά χαρακτηριστικά. Αλλά... Ο Σάχοφ παίζει center four. Όχι, δεν παίζει center four. Γιατί δεν, έχει την, δεν πάει στην επαφή. Δεν πάει στην επαφή. Πάει ο Σάχοφ. Σώμα-σώμα δεν πάει. Είναι βρώμικος. Ευρωβαράει από κάτω. Δεν πάει στο... Δεν είναι aggressive. Αυτός έχει παίξει και στόπερ. Πάλι λίγα παιχνίδια, αλλά ξεκίνησε στόπερ. Τον εμπιστεύτηκαν και εκεί. Εγώ λέω ότι η περίπτωσή του, αν δεν ήταν 32, γιατί το καλοκαίρι έχει μπαίνει 32, θα ήταν μια σούπερ περίπτωση. Τώρα, πάλι είναι αυτό που ψάχνουμε. Μένα μου αρέσει σαν παίκτης. Αλλά... Το 32 μαζεύουμε πολλούς εκεί. Δηλαδή βάλτε κάτω τώρα. Μάτος 32. Βάιλα 32. Κρέσπο 32. Βιερίνια 32. Κάνιας 32. 31-32. Κάπου εκεί. Μαουρίτσιο 32. Ποιος άλλος. Είναι ο βασικός κορμός εκεί είναι. Κάμπος 32. Που είναι και από την Αγγόλα, μπορεί να είναι και 39. Γενικά, δεν πρέπει να σκέφτεσαι μόνο τι γίνεται τώρα. Τώρα σίγουρα είναι καλός. Αν ξαφνικά έχω μαζέψει 10 παίκτες που σε 2 χρόνια είναι 34, τι κάνω. Δεν ξέρω. Παρ' όλα αυτά, μεγάλη ποδοσφαιρική ποιότητα, παραστάσεις σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις. Η ΤΣΚΑ Μόσχας είναι μια ομάδα, εντάξει,
που παίζει στο υψηλό επίπεδο. Ένας πολυσύνθετος ποδοσφαιριστής, ελεύθερος όμως. Αυτός πώς και δεν έχει υπογράψει τώρα σε άλλη ομάδα? Γιατί υπάρχει απάντηση? Υπάρχει, θα σου πω. Οι παίκτες οι οποίοι φεύγουν από την, ναι, από τη Ρωσία, δεν είναι εύκολο να βρουν νούμερα τα οποία έπαιρναν στη Ρωσία. Ναι. 2 εκατομμύρια έπαιρνε αυτός. Όχι, 3 έπαιρνε. Το χρόνο. Το χρόνο. Όχι, ρε, και τώρα προσπαθεί να το κλείσει στο 1,2 με 1,5. Όχι, ρε, 3, δεν έπαιρνε 3. Τι 3. Τα μεικτά του ήταν 3. Αυτό διάβασα εγώ. Εγώ διάβασα 2. Τέλος πάντων. Προσπαθεί να το κλείσει στο 1,2 με 1,5 εκεί. Σε τον Μαουρίτσιο, τον Βιερίνια και τον Μπρίγκεβιτς. Αυτά είναι τα συμβόλαια τα μεγάλα που έχει. Ναι. Αν το κάνει. Κοίτα, μια περίπτωση που όταν πάνε τραυματίες. Αυτές τις εβδομάδες έχει πει θέμα με τη Μέση. Εντάξει, δεν προπονείται. Έχει χάσει 34 παιχνίδια στο τέλος. Αυτό να εννοεί ο Γιώργος Σαββίδης, θα πάρουμε υγιείς παίκτες και το τονίζει. Δεν είναι ένα θέμα, δεν έχει τραυματισμό στην καριέρα του Βέρμπλουμ. Ποιον έχει άλλον στο στόχαστρο ΠΑΟΚ που γράφτηκε, ξέρω εγώ, και δεν είναι καλά και γράφει ο Σαββίδης ότι. Αν εννοεί τον Κυριάκο, ο Κυριάκος έκανε γεμάτη σεζόν. Πώς δεν είναι. Ποιον άλλον. Δεν ξέρω. Έγραψε χθες το βράδυ πάντως ότι μετράει μόνο η γνώμη του προπονητή. Αυτονόητο είναι αυτό. Μάλλον. Δεν είναι. Όχι, ναι, δεν είναι αυτονόητο. Στον ΠΑΟΚ. Ναι, γιατί μάλλον στον ΠΑΟΚ λίγο το μοντέλο αλλάζει από ό,τι φαίνεται. Ο προπονητής αναλαμβάνει πολλά καθήκοντα και στη δημιουργία της ομάδας. Ο προπονητής που έχει ανοιχτό μπάτζετ, όπως λέει ο Μπαμπάς Σαββίδης. Και ο προπονητής που μόνο δική του γνώμη μας ενδιαφέρει, που λέει ο Γιώργος Σαββίδης. Εντάξει, είναι φανερό ότι τους έχει κερδίσει τον αγαπάνε, ξέρω εγώ, και ως άνθρωπο και ως προπονητή. Τον εμπιστεύονται πάρα πολύ. Και η δική του άποψη μετράει πάνω απ' όλα και στις μεταγραφές τώρα. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το καλοκαίρι με αυτές τις κινήσεις, τις 3-4 μεταγραφικές και τις 3-4 επιστροφές δανεικών που θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Για τον Μπρίγκεβιτς τώρα και για ό,τι γράφεται για Σαουδική Αραβία και τα λοιπά, τονίσαμε αρκετές φορές ότι εδώ και λίγο διάστημα ο Σέρβος και είναι καλά και περνάει καλά και είναι πολύ ικανοποιημένος από όλες πλευρές και οικονομικά. Δεν είναι πλέον αυτός ο άνθρωπος, τουλάχιστον αυτό δείχνει, που ψάχνει συνέχεια, όπως όλη η καριέρα του, να κάνει κάτι άλλο, να αλλάξει πάλι παραστάσεις. Και δεν πιστεύω ότι μπορεί να συγκινηθεί τώρα από τέτοιου είδους προτάσεις στα 28 του χρόνια. Δεν έχει λόγο και αυτό δείχνει για τον Πρίγκεβιτς. Και την Αλ Νάσρ και όλους αυτούς. Αύριο, άμα θέλει ο Πρίγκεβιτς, πάει εκεί. Αυτή η πρόταση υπάρχει εδώ και 6 μήνες. Δεν θέλει να πάει εκεί. Αν θα πάει κάπου και αν τέλος πάντων κουνηθεί το σύστημα γύρω από τη μεταγραφή του, αυτό που περιμένουν οι άνθρωποι του είναι μια πρόταση από την Τουρκία, από μεγάλη ομάδα εκεί που τα νούμερα είναι και άλλα και το πρωτάθλημα είναι σχετικά καλό. Δεν υπάρχει κάτι, δεν υπάρχει περίπτωση να πάει σε Σαουδική Αραβία τώρα. Για τον Μπέλκα, κάθε ώρα, κάθε. Αυτό οι Τούρκοι είναι και λίγο περίεργοι, γράφουν πάρα πολλά. Τον έχουν πάντως υπεραποθεώσει όλο αυτό το διάστημα. Πρόταση δεν έχει έρθει. Και ο Πάρ 25 πήγε. Λοιπόν, να κάνουμε αυτό το διάλειμμα για να πάμε να δούμε τι δήλωσε ο Λουτσέσκου, ο κορυφαίος Ρουμάνος προπονητής, όπως γράφουν οι συμπατριώτες του, και ό,τι άλλο ποδοσφαιρικό έχουμε. Φίλος γράφει, όπως και ο Τούντορ, αυτή τη στιγμή είναι ο καλύτερος Κροάτης προπονητής. Είναι. Αυτός που έχουν στην εθνική τους, πώς το λένε αυτό το... Οι Κροάτες, πώς το λένε αυτό τον... Κόβατς. Νίκο Κόβατς. Αυτός είναι. Πού ήταν στην Άιντραχτ. Και πάει στην Πάγια. Αυτός είναι. Και έδεσε τελικό. Ναι, τι θες. Οι Κροάτες είναι. Ναι. Πώς είναι ο Τούντορ καλύτερος προπονητής Κροάτης. Ο Νίκο Κόβατς είναι. Ναι, δεν είναι Τούντορ. Ο Ρούντορ που πάντως βρήκε το συμβόλαιο, έστω ότι είναι του Ουντινέζε. Αυτό που έγινε στην Γερμανία δεν γίνεται. Ο Κόβατς είναι κλεισμένος στην Bayern. Και πάει και τους κάνει κηδεία στο τελικό. Στην Ιταλία, Λάτσιο Ίντερ 2-1 μέχρι το 78 και ο κλεισμένος από την Ίντερ παίχτης της Λάτσιο κάνει πέναλτι και αλλάζει όλο το παιχνίδι. Αυτό πώς να γίνει αυτό εδώ τώρα. Μετά.
Τίποτα, φίλε. Μετά, χαιρετίσματα. Πώς το έκανε γιατί το χάσε, ο Μπαστός. De Vrij, De Vrij. Α, ο De Vrij. Πώς λέγεται αυτός. Πήρε ο Ολλανδός. Πού να, δηλαδή, πού να παίξει και να κάνει και πέναλτι και να έχει, εντάξει, τελειώσαμε μετά. Ωραία ερώτηση, ο φίλος 918. Πότε θα βγει το μίνι ντοκιμαντέρ από την ΠΑΕ με την προετοιμασία της ομάδας πριν το μάτς με ΑΕΚ στο κύπελο. Να ρωτήσουμε. Αυτό ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός. Να ρωτήσουμε. Έχω ρωτήσει, έχει γίνει μια πολύ ωραία δουλειά. Απλά έχει πολλή δουλειά στο μοντάζ. Δεν ξέρουμε πού θα τελειώσει. Και πώς θα κυκλοφορήσει αυτό, από την τέτοια. Η ΠΑΕ θα ανεβάσει το διαδίκτυο, έτσι, ή κάτι άλλο. Θα το κυκλοφορήσει, όχι. Ναι, κανονικά. Για το Μαωρίτσο γράφει φίλος, τα 30 κλείνει τον Οκτώβριο. Νομίζω είναι μεγαλύτερος. Για τον Μαωρίτσιο που νομίζω ότι κάποια στιγμή θα τον βάλουμε στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ αυτό το καλοκαίρι. Μια και αλλάζει. Είναι σε όλες τις φάσεις της γκαντέμικης, όλες. Ξεκινάει από το Καρεσκάκι που δεν σπάει την μπάλα στη ΜΑΚ και θα το σκοτώσω εκείνη την ώρα. Πάει μετά με την Τρίπολη, με τον Ολυμπιακό, όχι με τον Ολυμπιακό, όχι με τον Ολυμπιακό, με την ΑΕΚ. Με την ΑΕΚ ποια θεωρείς γκαντέμικη, το ήταν στη φάση ή ότι ήταν αυτός που συνάντησε τον Σαββίδη και εξεράγει. Και τα δύο. Και τα δύο. Γιατί με το που τον είδα και μίλησα μαζί του, το μεγαλωμένο είχα να ηρεμήσει, φόρτωσε πιο πολύ. Αν του έλεγε δηλαδή άλλα. Λέει ήταν κύριο Βιερίνια, μήπως ήταν διαφορετική η ροή των πραγμάτων. Δεν τον πετύχει μέσα, τον πετύχει έξω. Ο Φουρτιώτης, άμα δεν ήταν εκεί, θα ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων δεν τον αλλιώσουμε ιδιαίτερα. Ναι. Αλλά ο Μαωρίτσιο πλέον με άλλες συνήθειες, άλλη προπόνηση. Υπάρχουν τρεις παίχτες του ΠΑΟΚ πολύ σημαντικοί που δεν κάναν πέρυσι προετοιμασία. Εγώ βάζω και τον Καντουρί μέσα, εντάξει. Καντουρί, Μαωρίτσιο, Βιερίνια. Και ο Μάτος δεν έκανε προετοιμασία πέρυσι, μπροστά ήμασταν. 6 ρεπό πρωινά η ομάδα, 12 ομάτους. Αυτά δεν έχει ξαναγίνει, παιδιά, η πεζινή προετοιμασία πραγματικά. Αφού δεν είχαμε ένα ούζι να αρχίσουμε να πυροβολάμε. Να ρωτάς εσύ είναι δυνατόν. Ναι, κουρασμένοι. Τι κουρασμένοι ρε, ένα μήνα διακοπές κάνανε. Εμείς έχουμε κάνει ένα μήνα διακοπές από στην Σποβάλτα, πηγαίναμε τρίτη δημοτικού. Πάμε στο διάλειμμα για να πούμε τελική ευθεία και με ό,τι άλλο απασχολεί τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ. Όπως και να το κάνουμε, αυτός ο Ισπανός γερητής, ο Μπορμπαλάν, έγραψε ιστορία και εδώ στην Ελλάδα. Δηλαδή, θα το θυμόμαστε το όνομά του για χρόνια, για ό,τι έγινε στο τελικό κυπέλλου της Ελλάδας, μια και ήταν κάτι που δεν συνηθίζεται. Ο Μπορμπαλάν, ο οποίος χθες έπαιξε τελευταίο παιχνίδι της καριέρας του και αποθεώθηκε στο Μπιλμπάο, νομίζω. Μπράβο στον Ισπανό διαιτητή. Για τους διαιτητές, όπως γράψαμε και στη Φόρτσα, μπορεί να έχουμε εξελίξεις στους ελληνικούς πίνακες γρήγορα, νωρίς. Συνήθως οι πίνακες έβγαιναν αργότερα, λίγο πριν την έξω του προαθλήματος. Τώρα, επειδή ο Περέιρα θα φύγει, θα λείψει, είναι παρατηρητής στο Μουντιάλ, οι εξελίξεις μπορεί και να δρομολογηθούν πολύ γρήγορα. Εξελίξεις στην ΚΕΔ, με όλη τη δίκη, την προεδρία, ας πούμε, την ηγετική ομάδα να είναι ξένη, με τον Τριτσόνι να μας αφήνει. Εξελίξει τους πίνακες, όπου φυσικά θα γίνουν πολλές αλλαγές, και κυρίως στους διεθνείς, εκεί όπου θα βγουν εκτός πινάκων, ξεφτυλίστηκε το σύμπαν, και όλα αυτά θα γίνουν γρήγορα. Αυτό που δυστυχώς δεν θα γίνει γρήγορα είναι πάλι το VAR, το οποίο δεν θα ξεκινήσει από την πρώτη αγωνιστική. Εντάξει, Ελλάδα είμαστε.
θα όχι, πρέπει φίλε, να... ύποπτο. Τι να σου πω. Πάμε στην Ελένη Τιμπούντου, η οποία γιορτάζει. Ελένη, χρόνια πολλά. Χαίρετε, καλησπέρα. Πόσα κλείνεις, Ελένη? Γιορτάζεις, είπε. Α, γιορτάζεις. Εντάξει. Ονομαστική εορτή είναι. Mm. Δεν απαντάς την ερώτηση αυτή του για χιούμορ. Η Ελένη. Έγραψε την τούρτα της. Που άλλοι λένε ότι είναι 23, άλλοι λένε ότι είναι 32. Νομίζω ότι ήταν η τελευταία φορά. Ωραία. Το δώσαμε έτσι. Τελείως. Φορά. Ναι. Οι φίλοι σου δεν σεβάστηκαν καθόλου και βάλαν κανονικά τον αριθμό. Και τα μπαλόνια. Κανένα σεβασμός. Πουθενά. Δεν μπορούσα να κρυφτώ από πουθενά. Είσαι... Γιατί πες ότι η τούρτα φεύγει κάποια στιγμή. Έρχεται, σβήνει τα κεράκια, φεύγει. Τα μπαλόνια... Είσαι μια ενδυνάμει μιλφάρα δηλαδή αυτή τη στιγμή. Ωραία. Πάμε στον καλύτερο Ρουμάνο προπονητή. Ναι. Λοιπόν, έτσι αποκαλείται ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Έχει δώσει μια πάρα πολύ μεγάλη συνέντευξη. Αυτά κάνει. Αυτά κάνει. Και σας κουράζει. Στείλτε το ένα μήνυμα, πες εσύ, κορυφαία Ρουμάνη τεχνική. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Τον περίμεναν στο αεροδρόμιο. Υπάρχει και εκεί μεγάλη προσμονή. Όταν καταγράφουν κάθε μέρα τα πεπραγμένα του ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, λογικό είναι ότι θα μιλήσει κάποια στιγμή. Και εκεί όταν έφυγε από τη Θεσσαλονίκη για να πάει και αυτός λίγο στην πατρίδα του να ξεκουραστεί, τον περίμεναν οι δημοσιογράφοι στο αεροδρόμιο. Καταλαβαίνεις κι εσύ ότι έχει μεγάλη ζήτηση εκεί από τον τύπο για να μιλήσει, να εξηγήσει τι ακριβώς έγινε. Και αυτό έκανε λοιπόν, έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη και όπως λέει και ο τίτλος, πάνω ο μεγάλος τίτλος, συνέντευξη, αποκλειστική συνέντευξη βεβαίως από το μέσο της Ρουμανίας με τον καλύτερο Ρουμάνο τεχνικό Ράσβαν Λουτσέσκου, ο οποίος, για να σας πω και ακριβώς τον τίτλο, ο οποίος μετά από μια σεζόν στον ΠΑΟΚ με όπλα, απειλές, βόμβες και σφαίρες στο ελληνικό ποδόσφαιρο, λέει υπάρχει φόβος αλλά αγαπώ την ενέργεια εκεί. Λέει και για μαγαζιά που καήκαν. Το είπε ο Σαββίδης, δεν ασχολήθηκε κανένας. Λέει μέσα για σφαίρες που στάλθηκαν σε γράμματα. Εγνωστό αυτό, ναι. Λέει για πολλά και διάφορα. Λοιπόν, ξεκινάω από το... Να τα πάρουμε από την αρχή, από το πώς... Καλά, μην τα πεις και όλα, τα πιο σημαντικά για να τα διαβάσουμε σε λίγο. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, το πώς κατάφερε, μιλάει για το πώς κατάφερε να κρατήσει τους παίκτες του σε γρήγορση, συγκεντρωμένους, μέχρι το τέλος, για να καταφέρει ο ΠΑΟΚ το απόλυτο αγωνιστικά, τουλάχιστον στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο. Λέει ότι ήταν μια περίεργη περίοδος, γιατί υπήρχαν ξένοι ποδοσφαιριστές που δεν καταλάβαιναν τι γινόταν. Ήταν άγνωστα όλα αυτά τα οποία ζούσαν και έβλεπαν. Αλλά εγώ έπρεπε να δουλέψω πάρα πολύ μαζί τους. Έπρεπε να δουλέψω στο υψηλότερο επίπεδο συγκέντρωσης. Όταν είδα τους παίκτες μου να ανταποκρίνονται, ήμουν σίγουρος ότι θα τελείωνε καλά η σεζόν. Υπήρχε μια ερώτηση για το δεν σκεφτήκατε να εγκαταλείψετε την Ελλάδα, το ελληνικό ποδόσφαιρο μετά τα όσα έγιναν με Ολυμπιακό και ΑΕΚ, πριν φτάσουμε βεβαίως στον τελικό κυπέλλου. Λέει ότι όχι, έχω μάθει στη ζωή μου να τηρώ το συμβόλαιό μου, να τηρώ το λόγο μου και να δένομαι ψυχή και σώμα με τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω. Ξέρετε ότι είμαι μαχητής και μπορώ να ανταπεξέλθω σε δύσκολες καταστάσεις. Εκεί βεβαίως υπάρχει και η ερώτηση για το αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ του χρόνου και απαντάει με αφοπλιστική ειλικρίνεια χωρίς καμία αμφιβολία θα μείνω. Έχω συμβόλο για έναν ακόμη χρόνο. Ρωτάει ο δημοσιογράφος για τις προτάσεις, για όλα αυτά τα σενάρια που ακούγονται. Γράφτηκε και μέσα σε σεζόν για Ιταλία, για Κροτόνε, για Σαμπτόρια. Υπήρχαν έτσι διάφορα μεταγραφικά σενάρια τα οποία έκαναν την εμφάνισή τους. Απαντάει για τη Σαμπτόρια με μια ιστορία που αφορά το 2012. Ακριβώς, με τον Λουτσέσκου που να βάζει τα πράγματα στη θέση τους, λέγοντας ότι με τη Σαμπτόρια υπήρχε μια ιστορία το 2012. Ήρθε ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας σε κάποιες προπονήσεις μάλλον. Είχαμε μιλήσει και μου είχε πει τότε ότι τα φαβορί είναι δύο. Είναι ο Ράφα Μπενίτεθ και εγώ για να αναλάβουμε τον πάγκο της Σαμπτόριας. Προφανώς και ο Ισπανός τεχνικός είχε τον πρώτο λόγο, όπως καταλαβαίνετε, αλλά οι διαπραγματεύσεις με εκείνον ήταν κάπως δύσκολες. Εγώ πήγα στο Κατάρ, υπέγραψα στο Κατάρ. Όταν η ομάδα με κάλεσε να μιλήσουμε, τους είπα ότι τώρα έχω συμβόλαιο και δεν μπορώ να το σπάσω πάνω σε αυτό που έλεγε ότι έχω μάθει να τηρώ το συμβόλαιο, ναι, και να είμαι με τους ανθρώπους. Βεβαίως υπάρχει και αναλυτική ερώτηση και επεξήγηση από τον Ράσβαν Λουτσέσκου για το τι έγινε στα μάτς με Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Λέει ο Λουτσέσκου μεταξύ άλλων ότι φαίνονται ότι ήταν δύο διαφορετικά παιχνίδια, ότι δύο διαφορετικές καταστάσεις, αλλά πιστέψτε με, κατά βάθος ήταν επανομοιότυπα τα παιχνίδια και προμελετημένα.
Είναι πάρα πολύ εκνευρισμένος και βγάζει μεγάλη οργή για τον Όσκαρ Γκαρσία. Λέει ότι δεν μπορούσα να πιστέψω ότι ένας Ισπανός θα έκανε ένα τέτοιο τσίρκο. Οι Ισπανοί έχουν αναγάγει το ποδόσφαιρο σε πολύ ψηλό επίπεδο, έχουν ιδέες, έχουν αξίες στο ποδόσφαιρο, αλλά τελικά φαίνεται ότι έχουν και τους χειρότερους ανθρώπους σε χαρακτήρα. Γνωρίζαμε, λέει. Για τον Γκαρσία τα λέει αυτά. Για τον Γκαρσία, ναι. Για άλλον. Αλλά να το κάνει ένας Ισπανός, λέει, χαρακτηριστικά αυτή η χώρα έχει αξίες και ιδέες και κυριαρχεί στο ποδόσφαιρο. Έχουν τους καλύτερους αλλά χειρότερους χαρακτήρες. Ήτανε τρελό. Λέει μεταξύ άλλων ότι ήτανε προκλητικό όλο αυτό που έγινε. Γνωρίζαμε και είχαμε την αίσθηση πως από τους παίκτες του Ολυμπιακού πως θα έρθουν για να μην παίξουν το παιχνίδι. Θα πέσουν στο έδαφος με τον παραμικρό, ψάχνοντας την παραμικρή αφορμή. Μετά πάει βεβαίως και στο παιχνίδι με την ΑΕΚ για το τι έγινε σε εκείνο το παιχνίδι. Λέει ότι ήταν ένα ισορροπημένο παιχνίδι, πήγαινε καλά μέχρι το τέλος. Στο τέλος η ΑΕΚ έδειχνε να υποχωρεί αγωνιστικά, να εξασθενεί σωματικά και εμείς κάπου εκεί άρχισαμε να κυριαρχούμε, να επιβάλλουμε το ρυθμό μας και πετύχαμε ένα πεντακάθαρο γκολ στο 90, το οποίο μέτρησε από τους διαιτητές. Τότε ξαφνικά ένας Έλληνας ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έτρεξε πάνω στον διαιτητή, και ακολούθησαν και οι υπόλοιποι και για 5 λεπτά πίεζαν τον διαιτητή. Πείτε μου εσείς τι τον έκανε να αλλάξει την απόφασή του, και εκεί μιλάει βεβαίως για σφαίρες, για βόμβες και λέει ότι να ξέρετε κυριαρχεί και ο φόβος στην Ελλάδα, γιατί υπάρχουν διαιτητές με πολλά προβλήματα, απειλούνται, μπαίνουν βόμβες σε καφετέρειες, στέλνουν σφαίρες με φακέλους στο σπίτι. Και όταν είδαμε πως θέλει να το ακυρώσει, αντιδράσαμε όλοι, αντέδρασα κι εγώ και φυσικά κατέβηκε και ο πρόεδρος στον αγωνιστικό χώρο. Ρωτήθηκε για το διάστημα της διακοπής, τι έγινε στα αποδυτήρια, τι μεσολάβησε και ποια ήταν η κατάσταση έτσι όπως την έζησε. Να μας πεις καλύτερα τι λέει για τον Ιβάν Σαββίδη. Έζησε εκείνος. Να πω μόνο ότι λέει και αυτός αυτό ακριβώς, ότι επέμενε να μάθει ποιο ήταν το σκορ, με ποιο σκορ θα έβγαιναν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο, και όταν οι διαιτητές απάντησαν πως θα το ανακοινώσουν στο γήπεδο, τότε εκείνοι αρνήθηκαν να βγουν, δεν άφησαν τα αποδυτήρια και βεβαίως αποφάνθηκαν πως δεν αισθανόντουσαν ασφαλείς και γι' αυτό δεν βγήκαν να παίξουν. Πες μας αυτό το ωραίο που του υποσαβήθηκε κάποια στιγμή. Λέει πολλά και διάφορα για τον Ιβάν Σαββίδη, γιατί υπάρχουν έτσι ερωτήσεις για το γιατί μπήκε στο γήπεδο. Λέει ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όπλο, το κουβαλάει παντού μαζί του. Είχε την ενημέρωση ότι μόνο εκτός αεροδρομίου, μόνο στο αεροδρόμιο μάλλον, δεν μπορεί να το έχει πάνω του. Εξηγεί γιατί μπήκε, γιατί είναι ένας ισχυρός επιχειρηματίας, για λόγους ασφαλείας βεβαίως για εκείνον και για την οικογένειά του. Το έχει πάνω του, μπήκε, φάνηκε, ήταν μια κακή στιγμή, δεν ήθελε να απειλήσει κανέναν. Το άλλο. Λοιπόν, το άλλο για τις συναντήσεις με τον Ιβάν Σαββίδη, έτσι. Και για εκείνο το διάλογο που του έμεινε. Ρωτήθηκε λοιπόν για το τι χαρακτήρας, ποιος είναι ο τύπος ανθρώπου του Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπλέκεται εντός εισαγωγικών, είναι μέσα να το θέσουμε καλύτερα, πολύ στην ομάδα, mm-hmm. του αρέσει να ελέγχει τα πάντα, ζει τα παιχνίδια με πολύ μεγάλη ένταση. Μπορεί να βρίσκεται στη Ρωσία γιατί εκεί είναι οι δουλειές του, έχει και εδώ δουλειές βεβαίως, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς μιλάμε πολύ μέσω Skype, μιλάμε πολύ και βρίσκονται και άλλοι άνθρωποι όπως είναι ο αθλητικός διευθυντής, ο οικονομικός διευθυντής, είμαστε μέσα και συζητάμε πολλά και διάφορα. Του αρέσει να βάζει πίεση στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Σαφώς και δεν αισθάνομαι πάντα καλά μετά από συναντήσεις με τον Ιβάν Σαββίδη, mm-hmm. λέει ο Ράσμα Λουτσέσκου, αλλά ξέρω ότι αυτό με βοηθάει και με έχει βοηθήσει στο να εξελιχθώ και να μεγαλώσω σαν προπονητής και σαν άνθρωπος. Καμιά φορά σκέφτομαι μετά τις συναντήσεις ότι γι' αυτό με έφερε εδώ, αυτή είναι η δουλειά μου. Να μπορώ να βρίσκω λύσεις στα προβλήματα και να κερδίζω. Έχει και ένα περιστατικό λέγοντας... Αυτά είναι τα ωραία, Ελένη. Μία φορά πριν από ένα έντονο παιχνίδι, μου είπε να είσαι προσεκτικός, να προσέχεις να μην κοιμάσαι. Και του απάντησα, πιστεύεις ότι κοιμάμαι? Όχι, απλά θέλω να σε κρατάω σε ετοιμότητα, σε γρήγορση. Τι ωραία. Λοιπόν, τι ωραία. Να είναι καλά, ναι. Που θα δουλεύουμε στον ΠΑΟΚ. Θα πάτε με τα ψυχοφάρμακα όλοι. Για λέγε. Λέει ότι ποτέ δεν μου έχει πει να... Όλα μελετημένα τα έχει, τίποτα για τυχαία. Ποτέ δεν μου έχει πει χρησιμοποιείς αυτόν ή τον άλλον παίκτη. Μας αρέσει να μιλάμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις και να μου λέει ο τάδε παίκτης ήταν αδύναμος. Δεν έπαιξε καλά. Η δουλειά μου είναι να του εξηγώ τι ακριβώς συνέβη, γιατί δεν απέδωσε έτσι όπως έπρεπε ο τάδε όχι ποδοσφαιριστής. Μου λέει επίσης και αυτό την άποψή του, δεν επιμένει. Και μάλιστα λέει, έχω πει στους παίκτες μου ότι σας προστατεύω στα μάτια
στα μάτια του ιδιοκτήτη, του προέδρου και των media. Ο οποίος είναι πολύ αυστηρός και βάζει σε όλους πίεση. Αλλά εδώ στα, εδώ στα ποδητήρια θα απευθύνεστε σε μένα. Εγώ είμαι το αφεντικό, εγώ θα σας προστατεύω στα μάτια ολωνών, αλλά θα λογοδοτείτε σε μένα. Έχει πάρα πολλά και διάφορα, είναι πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Νομίζω ότι σε πολύ λίγο θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να το δει και στο ΠΑΟΚ 24. Ωραία, Ελένη, έχουμε κάτι άλλο που μας ξέφυγε τελευταίες ώρες. Ο Κίτσιου φεύγει οριστικά από τη Σιντούνη και λοιπόν, χαιρετάει. Λοιπόν, και οι δύο έχουν φτάσει στη Θεσσαλονίκη. Νομίζω είναι εδώ και δύο μέρες στην Θεσσαλονίκη. Αποχαιρέτησαν την ομάδα. Ο Χάρης Χαρίς έκανε λόγο για μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του. Τα είπαμε και μέσα στη χρονιά. Βρήκε μια ποδοσφαιρική ηθάκη εκεί ο Χαρίς. Χρειαζόταν μια παρένθεση στη σχέση του με τον ΠΑΟΚ για να δει και αυτός καλύτερα τα πράγματα, να εκτιμήσει και ο ΠΑΟΚ ενδεχομένως από την πλευρά του κάποια πράγματα και γενικά οι δύο πλευρές να αποκτήσουν κάποια απόσταση. Του πήγε καλά η σεζόν στο Βέλγιο, αν εξαιρέσει κανείς την ατυχία με τον τραυματισμό που τον κράτησε ένα αρκετό διάστημα εκτός. Ο Κίτσιου από την άλλη πήγε πάρα πολύ καλά με 35, αν δεν κάνω λάθος, συμμετοχές, βασικός και αντικατάστατος, και αυτός ευχαρίστησε την ομάδα της Σεντ Ρούιντεν, τους ευχήθηκε τα καλύτερα και οι δύο ποδοσφαιριστές είναι πίσω λοιπόν στην Ελλάδα για να δούμε τι μελιγενέστε με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Ωραία. Ελένη, καλό μεσημέρι και πάλι χρόνια πολλά. Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν. Κλείνουμε σιγά σιγά. Λίγο πριν τις 2, θυμίζουμε στη δεύτερη ώρα μαζί μας αναδομό για ανακαινήσεις με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα παράδοσης και ό,τι έχετε προγραμματίσει με τους καλύτερους τεχνικούς, 23-12-41-508. Alter Ego για ανδρικά ρούχα, για κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, ζώνες, τα πάντα σε ανδρικό ρούχο, alterego-fashion.gr. Δυτικά στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου, 12, στην Καλαμαριά Πασαρίδα 85 και στο κέντρο τώρα, Alter Ego, Παύλου Μελά 36. Και για πλακάκια από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, Φτίκας στην Καροτούμπα, Απόλλωνος 37-39. Ένα λεπτό πριν τις 2 σας αφήνουμε. Καλό μεσημέρι σε όλους και πάλι αύριο με ΠΑΟΚ 24 λίγο μετά τις 12. We'll be right back.